Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στο φακό του Hellenic TV. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στο φακό του Hellenic TV τον Δόκτωρ Γιάννη Μιράλη, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής μουσικής εκπαίδευσης και σαξοφόνου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ο κύριος Μιράλης είναι μάλιστα ο πρώτος Κύπριος κλασικός σαξοφωνίστας. Και όχι μόνο, έχει δώσει πάρα πολλά σόλο, όχι στην Κύπρο μόνο, αλλά σε πολλές άλλες χώρες. Και μάλιστα είχαμε την ευκαιρία να το γνωρίσουμε για πρώτη φορά προσωπικά εδώ στο Λονδίνο, στην Κυπριακή Ιππατιαρμοστία τον περασμένο Σεπτέμβριο. Καλησπέρα σας κύριε Μιράλη. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που σας βλέπω. Και εμείς πάρα πολύ. Λοιπόν, σας είχαμε απολαύσει εδώ, όπως ανάφερα, στην Κυπριακή Ιππατιαρμοστία τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ήταν μια εξαιρετική συναυλία, δηλαδή ο κόσμος έμεινε κατενθουσιασμένος, αλλά δεν σταματάτε εκεί. Υπάρχει ένα πλούσιο πρόγραμμα, από ό,τι γνωρίζουμε. Μετά από αυτό, αν δεν κάνω λάθος, βρεθήκατε στην Ελλάδα για ένα αφιέρωμα στις γυναίκες συνθέτριες. Πολύ σωστά. Πέστε μας γι' αυτό το αφιέρωμα. Απολαύσαμε και εμείς πάρα πολύ την εμφάνισή μας στην Ιππατιαρμοστία στο Λονδίνο. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για μας, γιατί είχε έτσι λίγο καιρό να βρεθούμε με το τριό, οπότε χαίρομαι που παίρνουμε θετικά σχόλια και ετοιμαζόμαστε τώρα για τα περαιτέρω στάδια. Όπως σωστά αναφέρατε, η επόμενη δράση στην οποία ενεπλάγηκα ήταν το ευρωπαϊκό project Music Bounce Back, δηλαδή η μουσική αναπηδά και αναδιοργανώνεται και επαναδραστηριοποιείται. Είναι ένα project στο οποίο συμμετέχουν 5 χώρες από όλη την Ευρώπη, η Αθήνα, η Ελλάδα, Κύπρος, συντονίζεται από ένα οργανισμό στη Γαλλία, η Πορτογαλία και η Αρμενία. Και μέσα από αυτό το project, στόχος μας είναι πρώτα εμείς να διερευνήσουμε και να βρούμε γυναίκες συνθέτριες από τις 5 χώρες αυτές, γιατί και για μας ήταν μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία, γιατί μέσω αυτού του project ανακαλύψαμε πολλές γυναίκες συνθέτριες που δεν τις γνωρίζαμε όλοι μας. Και μέσω από αυτού του project να προβάλλουμε το έργο τους, να παιχτούν τα επιλεγμένα έργα τους για το κοινό, να γίνουν αφιερώματα, podcasts, βίντεο, και ίσως θα έχουμε ένα CD στο τέλος του project. Οπότε ήταν η επόμενη συνάντηση στην Αθήνα, ήταν 2 μέρες στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, με επίσης μια συναυλία στη σπουδαία αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών, στο κέντρο της Αθήνας. Και τώρα προετοιμαζόμαστε για την επόμενη και τελευταία συνάντησή μας, που θα γίνει στη Μασσαλία τον Απρίλιο. Και μετά προγραμματίζουμε να γίνει και μια συναυλία σαν ολοκλήρωση του project στην Κύπρο, προβάλλοντας έργα Κυπρίων γυναικών συνθετριών. Κάνατε την αρχή, όμως το κάνετε ακόμη πιο ευρύ αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, και μου αρέσει το 4 συναυλίες, 40 μουσική, 5 χώρες, λέει 50 συνθέτριες, αν είναι έτσι, ακριβώς. πολύ εντυπωσιακό. Μετά είχα τη μεγάλη τύχη να παρευρεθώ στην Κύπρο όταν έγινε αυτή η εξαιρετική συναυλία. Πραγματικά είναι τη ζω ακόμη, είναι στα μάτια μου, σε ένα υπέροχο μαγικό χώρο στην Αξιοθέα. Και ήταν η συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Στροβόλου και Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, με μουσικούς, φοιτητές από 3 χώρες, αν δεν κάνω Σωστά, λάθος, και υπό τη διεύθυνση τη δική σας. Σωστά. Ήταν επίσης ένα ευρωπαϊκό project, Blended Intensive Program,
ένα έντονο τετραήμερο, στο οποίο τρεις τουλάχιστον εταίροι, στην προκειμένη περίπτωση ήμασταν εμείς, από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Συμφωνική Πάντα του Δήμου Στροβόλου και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, ήταν επίσης φοιτητές και καθηγητές από το Κονσερβατόριο της Νάπολης, Σαν Πιέτρο Αμαγέλλα, το οποίο αναφέρουμε είναι ένα από τα πιο παλιά κονσερβατόρια της Ευρώπης, και από την Ακαδημία Μουσικής και Θεάτρου στη Λιθουανία, πάλι, από την οποία πάλι συμμετείχαν φοιτητές και καθηγητές ως σολίστ, και ήταν, ο τίτλος ήταν «European Winds», «Ευρωπαϊκά πνευστά» ή «Ευρωπαϊκή άνεμη». Παίξαμε λίγο με τον όρο «Winds». Και μέσα από, από αυτό το project θέλαμε να δώσουμε την ευκαιρία στο κοινό να ακούσει πρωτότυπα έργα για σύνολο πνευστών, για συμφωνική μπάντα. Αρκετά ήταν από Κύπριους συνθέτες. Συμπεριλάβαμε και Αμερικανούς και Λιθουανούς συνθέτες, και οπότε ήταν έτσι ένα πανόραμα, ίσως να το πούμε. Και ήμασταν ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί την τελική αυτή συναυλία του project κάναμε εντατικές πρόβες 4 μέρες, και η τελική συναυλία τη φιλοξένησε το Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου, στον απίθανο χώρο, όπως αναφέρατε και εσείς, της Αξιοθέας, το χώρο Μιχάλης Πιερίς, ένας πολύ σπουδαίος, πολύ σπουδαίος και ξεχωριστός χώρος, ανοιχτός χώρος στη Λευκωσία. Το φεστιβάλ διοργανώνει και φιλοξενεί πολύ πρωτοποριακές και ξεχωριστές παραγωγές, δίνει χώρο σε νέα άτομα, δίνει χώρο σε πειραματικές προτάσεις, σε θέατρο, μουσική, σεμινάρια, και ήμασταν χαρούμενοι γιατί ήταν και η τελευταία, όχι μόνο γιατί μας φιλοξένησαν, και η τελευταία εκδήλωση του 2023, και ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Επιτροπή που αποδέχτηκαν την πρότασή μας. Ήταν πραγματικά εξαιρετική, γιατί ήταν, όπως είπα, το σύνολο. Δηλαδή, ήταν αυτό που μας παρουσιάσατε, ήταν ο υπέροχος καιρός, ήταν η μυρωδιά του γιασεμίου, ένα γιασεμί εκεί, ακριβώς, δεν ξέρω πόσο χρονό, η φοινικιά, τα χρώματα. Ήταν πραγματικά μαγεία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέω να πάμε να πάρουμε μία γεύση. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, το απολαύσαμε, ήταν τέλειο, όπως είδανε και οι τηλεθεατές μας, και ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο. Μετά από αυτό αρχίσατε τα Χριστουγεννιάτικα. Είχατε πολύ ωραίες εκδηλώσεις, νομίζω στις 12 Δεκεμβρίου, στο Προεδρικό Μέγαρο.
με το... Παίξαμε με ένα κουαρτέτο σαξοφώνων σε εκδήλωση Μάλιστα. της Ακαδημίας Γραμμάτων και Τεχνών. Μας προσκάλεσαν για να παρουσιάσουμε ένα σύντομο μουσικό πρόγραμμα. Ήταν τιμή μας να παρουσιαστούμε μπροστά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, υπουργούς και σπουδαίους ξεχωριστούς Κύπριους, οι οποίοι βραβεύτηκαν και από την Ακαδημία για το σπουδαίο έργο τους. Ήταν γιατροί, ήταν καλλιτέχνες, η Κύπρια μπαλαρίνα στη Βιέννη, καθηγητές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, και παρουσιάσαμε ένα σύντομο πρόγραμμα για 4 σαξόφωνα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία, συγχαρητήρια, πραγματικά συγχαρητήρια. Και μετά είχατε το Christmas Concert Celebration, αν δεν κάνω λάθος, 16 Δεκεμβρίου. Φαντάζομαι θα ήταν και αυτό κάτι εξαιρετικό με την χριστουγεννιάτικη μαγεία και την υπέροχη μουσική. Να μας το περιγράψετε λίγο. Ναι, ήταν, κάναμε 2 χριστουγεννιάτικες συναυλίες τον Δεκέμβριο. Η μια ήταν δική μας διοργάνωση, η άλλη ήταν μια πολύ ωραία συνεργασία με το Πινδάριο 2, εδώ στη Λευκοσία, το οποίο γιόρταζε τα 30 χρονά του και συμμετείχαμε μαζί με τη χοροδία του Πινδάριου Οδείου και το Athens Voice Choir από την Αθήνα. Ήρθε μια πολύ ξεχωριστή χοροδία και παρουσιάσαμε ένα ωραίο πρόγραμμα, όχι μόνο με χριστουγεννιάτικα και της περίοδου των Χριστουγέννων έργα, αλλά και έργα από το ευρύτερο ρεπερτόριο για σύνολο πνευστών και χοροδία. Ήταν μια ξεχωριστή συνεργασία και θεωρώ ότι την απόλαυσε και αυτή το κοινό, γιατί δεν δίνεται η ευκαιρία τόσο συχνά να ακούσει το κοινό πρωτότυπα έργα για σύνολο πνευστών σε συναυλία, σε θέατρο και επίσης και σε σύμπραξη με χοροδία. Οπότε μέσα από τη δραστηριότητα μας θέλουμε να προβάλλουμε και τους Κύπριους συνθέτες και Έλληνες συνθέτες, αλλά και ρεπερτόριο για σύνολο πνευστών, γιατί συχνά ο κόσμος έχει στο μυαλό του όταν ακούει πνευστά σκέφτεται παρελάσεις, μπάντες που παρελάχνουν σε εθνικοθρησκευτικές πολύ εκδηλώσεις. σωστά. Εμείς ίσως είμαστε η μόνη μπάντα που γι' αυτό ονομαζόμαστε και άλλωστε συμφωνική μπάντα, που έχει μια διαφορά, γιατί παρουσιαζόμαστε καθήμενοι σε θέατρα συναυλιών και παίζουμε πρωτότυπα και διασκευασμένα έργα για σύνολο πνευστών και κρουστών. Πάρα πολύ ωραία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που το εξηγήσατε αυτό, δηλαδή γιατί ονομάζεται έτσι και τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι ωραίο να γνωρίζουμε. Όμως πήγατε και σε χωριό, τα χριστουγεννιάτικα χωριά που γίνονται τώρα στην Κύπρο. Αυτό πώς ήτανε, ποια ήταν η εμπειρία σας με αυτό στην Κυπερούντα? Ήταν πολύ ωραίο. Παίξαμε και πέρσι που το διοργάνωσε το Υφυπουργείο Τουρισμού στα Χριστουγεννιάτικα χωριά. Μας κάλεσαν σε 5 χωριά. Παίξαμε μέχρι και την πόλη Χρυσοχούς και φέτος το ίδιο, γιατί είναι κάτι το οποίο απολαμβάνουμε και εμείς, γιατί κακά τα ψέματα με την κατάλληλη μουσική μπαίνει στο κλίμα των Χριστουγέννων. Ακριβώς. Αλλάσεις διάθεση, βοηθούμε και εμείς μέσω της δουλειάς μας την τοπική κοινωνία να προσελκύσει κόσμο, να προβάλλει ο κόσμος τα προϊόντα που παρέχονται εκεί για το κοινό, το ζεστό κρασί, ζιβανία, κουμανταρίες κλπ. Αλλά και να δουν και οι Κύπροι και οι ξένοι την ομορφιά της Κυπριακής Υπαίθρου. Πολλές φορές συνδέουμε την Κύπρο, συνήθως συνδέουμε την Κύπρο μόνο με τις παραλίες, με το καλοκαίρι, αλλά υπάρχουν πανέμορφα χωριά με ωραίες πλατείες, με ωραίους κατοίκους, φιλόξενους κατοίκους, ωραία μικρά εστιατόρια, οικογενειακά εστιατόρια, που επίσης και εμείς ήδη μαθαίναμε και βλέπαμε τις διάφορες δημιουργίες που είχαν οι κάτοικοι του χωριού και οι άλλοι που ήταν εκεί πέρα για τα χριστουγεννιάτικα χωριά. Και ήταν και για μας πολύ ωραία εμπειρία και για να συναναστραφούμε και μεταξύ μας, Βεβαίως. αλλά και με τους επισκέπτες και με τα άτομα του χωριού
Είχε χωριά που μας κάλεσαν για δεύτερη φορά, μας περίμεναν, μας είπαν ότι τους άρεσε πολύ το πρόγραμμα μας, οπότε και η συμβολή μας στην ατμόσφαιρα του χριστουγεννιάτικου χωριού, οπότε για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ως ηθική ικανοποίηση και επαφή με τον κόσμο, γιατί η μουσική φέρνει τον κόσμο κοντά, βοηθά να ξεχάσουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κόσμος, μας βοηθά να μπούμε σε ένα κλίμα εορταστικό, να σκεφτούμε γιατί γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα και έτσι όλοι μας με χαρά συμμετέχουμε, τα μέλη της ομάδας, σε αυτές τις εκδηλώσεις. Πάρα πολύ σωστά και να πω όπως είπατε και πριν, κανείς σκέφτεται παρελάσεις όταν ακούει για τέτοιο είδους μουσική. Όμως δηλαδή συγκεκριμένα για αυτό που παρουσιάζετε εσείς, εκτός που καμία σχέση, όμως υπάρχει αυτή η ενέργεια, δηλαδή φαίνεται ότι το αγαπάτε, δίνετε την καρδιά σας εκείνη τη στιγμή και αυτό το εισπράττει ο κόσμος. Και ταυτόχρονα, άμεσα δηλαδή, το αισθάνεται και μπαίνει όπως μας περιγράψατε σε αυτή την πολύ όμορφη διάθεση. Είναι ένα είδος θεραπείας και μπορεί να αρχίσει να γιορτάζει. Είναι εξαιρετικό. Όπως το είπατε και όντως αυτό το βιώσαμε πρώτα εμείς, γιατί κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού με τον κορονοϊό, όπως ξέρετε, πολλές εκδηλώσεις οι εκδηλώσεις με πολύ κόσμο είχαν απαγορευτεί. Και σε διάφορες χώρες είχαν απαγορευτεί πρόβες μουσικών συνόλων, χοροδιών, ορχιστρών κλπ. Εμείς ήμασταν τυχεροί γιατί λόγω του ότι έχουμε μια μεγάλη αίθουσα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο που πληρούσε τις προδιαγραφές για να βρεθούμε με απόσταση ο ένας από τον άλλον, 2 μέτρα. Είμαστε στην πάντα, κειμενόμαστε από 30 μέχρι 50 άτομα. Οπότε μέσα στην καραντίνα, στην περίοδο του κορονοϊού τα 2 χρόνια, όταν χαλάρωσαν κάπως τα μέτρα, ήμασταν τυχεροί γιατί είχαμε ένα μεγάλο χώρο που μπορούσαμε να βρισκόμαστε μια φορά τη βδομάδα και να κάνουμε τις πρόβες μας, πληρώντας τις προδιαγραφές που έπρεπε, εννοείται. Και το βιώσαμε από πρώτο χέρι ότι για μας ήταν μια ψυχοθεραπεία, ήταν μια θεραπευτική δράση, δηλαδή ανυπομονούσαμε και μουσικά και κοινωνικά, αλλά και ψυχολογικά να βρεθούμε κάθε Τετάρτη, να πούμε τις κουβέντες μας, να κάνουμε τις πρόβες μας. Και ήταν κάτι, το ανάφεραν πολλά μέλη του συνόλου, ότι μας κράτησε δυνατούς έτσι μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Το ίδιο ακριβώς. Είδαμε και με άλλους ανθρώπους που ανάφεραν ότι μετά που χαλάρωσαν τα μέτρα και ήρθαμε κάπως σε μια κανονικότητα, ότι η μουσική, είτε σε μικρά σύνολα, είτε σε μεγάλα, είτε στο κινητό μας τηλέφωνο, βοήθησε πάρα πολύ κόσμο να αντέξει τις δυσκολίες αυτής της δύσκολης περίοδου. Και βλέπουμε τώρα μια ανάθεση, δηλαδή μετά από αυτό είδαμε, νομίζω όλοι μας παρατηρούμε, πολλές συναυλίες καλλιτεχνών, πολλές εκδηλώσεις, πολλά project, σε βαθμό που δεν μπορείς να τα παρακολουθήσεις ακόμα και στην Κύπρο, δηλαδή ακόμα και πόσο μάλλον σε μεγαλύτερες χώρες. Ο κόσμος το έχει ανάγκη αυτό και νομίζω συνειδητοποίησε τι προσφέρουν οι τέχνες στην κοινωνία. Θεωρώ αυτό πάρα πολύ Έτσι. σημαντικό να το τονίσουμε. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί όπως γνωρίζετε, πριν τα Χριστούγεννα ήμουνα κάποιο διάστημα στην Κύπρο και το εντυπωσιάστηκα με αυτές τις πολιτιστικές δράσεις, με αυτές τις μουσικές συναυλίες, ποιοτικές συναυλίες και οι χώροι. Αυτό είναι Ναι. δηλαδή και στους χώρους που γίνεται και λέω δεν γνώριζα ότι έχουμε αυτά. Και μέσω αυτών των συναυλιών που κάνετε είναι και μια ευκαιρία για μας και τον υπόλοιπο κόσμο να γνωρίζει και κάποιους χώρους που ίσως να μην γνωρίζει ότι υπήρχαν στην Κύπρο.
Σωστά, σωστά, σωστά. Είναι σημαντικό να υπάρχουν αυτοί οι χώροι, αυτά Ναι. τα φεστιβάλ που φιλοξενούν καλλιτέχνες και ντόπιους και ξένους και Έτσι. νέους μουσικούς και ηθοποιούς και καλλιτέχνες που είναι στην αρχή της καριέρας τους. Βλέπουμε πάρα πολλές τέτοιες δράσεις και στο Φεστιβάλ Λευκωσίας και στη Λάρνακα και σε άλλες πόλεις που στηρίζουν τους Ναι. καλλιτέχνες και τους δίνουν ένα βήμα να δείξουν τη δουλειά τους και να μοιραστούν τη δουλειά τους μαζί με το κοινό. Είναι πολύ σημαντικό. Συνειδητοποιήσαμε, νομίζω, ότι χρειαζόμαστε τη μουσική, χρειαζόμαστε τον πολιτισμό μας, την τέχνη και όλα αυτά. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού Ακριβώς, μας που ακριβώς. είναι το, πώς το λένε, το φάρμακό μας. Είναι η δόση ευτυχίας. Βλέπω Πολλές φορές ότι, ξεχνάμε, ναι, πολλές φορές, αν μπορώ βεβαίως. να συμπληρώσω, πολλές φορές ξεχνάμε όταν μιλάμε για υγεία, ξεχνάμε και την ψυχική υγεία. Και πολλές φορές έρχεται μια στιγμή που συνειδητοποιούμε πόσο η ψυχική υγεία επηρεάζει τη σωματική υγεία. Δηλαδή δεν πρέπει Θα το να παραβλέπουμε. σκεφτόμαστε Ναι. αυτά, να παραβλέπουμε αυτό τον παράγοντα και να σκεφτόμαστε μόνο όταν μη κακό χρειαστεί να πάμε στο γιατρό ή σε μια κλινική. Πολλές φορές χρειαζόμαστε αυτή τη χαλάρωση, αυτή την αλλαγή της διάθεσης για να μας βοηθήσει να συνεχίσουμε. Πλέον η ζωή εκεί, συμβαίνουν τόσα πολλά πόλεμοι γύρω μας που Ναι. μας επηρεάζουν και θεωρώ ότι είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι Έτσι. χρειαζόμαστε να σκεφτούμε και την ψυχή μας και την Ξεκινούν ψυχική όλες μας οι υγεία. ασθένειες, οι σωματικές, από εκεί ξεκινούν, από την ψυχική υγεία πρώτα απ' όλα. Βλέπω Ναι. ότι έγινε ένα διάλειμμα τον Ιανουάριο. Δεν ξέρω αν παρέλειψα κάτι εδώ και μετά βλέπω μία εκδήλωση 11 Φεβρουαρίου. Μήπως άφησα κάτι πίσω. Ναι, χρειάζεται στη μουσική, σημαντικό μέρος της μουσικής είναι και η παύση. Γιατί Έτσι. σε αυτή την παύση έχεις την ευκαιρία να ανασυγκροτηθείς, να ετοιμαστείς για το τι έρχεται μετά, να σκεφτείς τι πέρασε προηγουμένως και πώς σε επηρέασε. Οπότε αυτή η παύση για τους καλλιτέχνες είναι δημιουργική, δεν είναι ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Είναι η ώρα που έτσι σκέφτεσαι τα επόμενα project, τις επόμενες συνεργασίες, τις επόμενες θεματικές. Και για μας χρειαζόταν αυτή η παύση και λόγω του ότι ήταν και η περίοδος των εξετάσεων στο Πανεπιστήμιο, που η έμφαση μας ήταν κάπως αλλού, αλλά μας δόθηκε ευκαιρία να σχεδιάσουμε ένα πολύ ωραίο έτσι project που φιλοξενήθηκε στο Φεστιβάλ Λευκωσίας 11 Φεβρουαρίου με τίτλο Let's Music, δηλαδή ας κάνουμε μουσική. Χρησιμοποιούνται στον χώρο της μουσικής εκπαίδευσης το όρος music ως ρήμα, δηλαδή I music. Αντί να πούμε I am making music ή I am playing music, χρησιμοποιείται και ο όρος I music, δηλαδή μουσικίζω, κάνω μουσική. Oh. Και έτσι το χρησιμοποιήσαμε και εμείς. Ήταν ένα πολύ ωραίο project που το σκεφτόμασταν εδώ και καιρό, το ξεκινήσαμε από παλιά, αλλά αναπτύχθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό τώρα, με τη βοήθεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας, το φεστιβάλ που δεν τελειώνει ποτέ. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Αποδέχτηκαν την πρότασή μας, ήταν μια οικογενειακή διαδραστική συναυλία στην οποία παρουσιάσαμε ένα ποικίλο πρόγραμμα για μεγάλους και μικρούς, δείξαμε τα μουσικά όργανα της μπάντας, μιλήσαμε για τους συνθέτες, δείξαμε διαφάνειες για τη ζωή και το έργο τους, δώσαμε κάποιες πληροφορίες που θεωρούμε ότι είναι σημαντικές να τις γνωρίζει ο κόσμος. Όχι ημερομηνίες γέννησης, αλλά σημαντικές πληροφορίες για το έργο τους, για το τι σημαίνει τι σημαίνουν κάποιοι μουσικοί όροι. Και είμαστε χαρούμενοι γιατί το θέατρο σχεδόν ήταν αρκετά Έκανε γεμάτο. Έτσι. Υπάρχει ενδιαφέρον, το πιστεύω αυτό.
Γιατί είναι ωραίο Χαρήκαμε να μαθαίνουμε γιατί. κάτι περισσότερο, ναι. Ναι, χαρήκαμε γιατί είδαμε μικρά παιδιά με τους γονείς τους από ηλικία 3-4 χρονών να στέκονται, να χορεύουν, να χειροκροτούν, να, ακόμα και να μιλούν κατά τη διάρκεια. Δεν ήταν, ο στόχος μας ήταν να τους κάνουμε να ενθουσιαστούν με τη μουσική, να τους συνεπάρει η μουσική. Όπως επίσης να δούμε και παππούδες και γιαγιάδες να απολαμβάνουν το ρεπερτόριο. Παίξαμε και Κύπριους συνθέτες, έργα από το, από την pop μουσική, jazz, παραδοσιακή, κλασική, για να, με solo επίσης, Μαρκόπουλο, τον Μιχάλη Ανδρονίκου που μας έγραψε ένα πολύ ωραίο έργο, Κύπριος συνθέτης που είναι καθηγητής σε πανεπιστήμιο στον Καναδά και τον ευχαριστούμε. Και ήταν με ιδιαίτερη χαρά, όπως είπα, που είδαμε ότι το θέατρο είχε είχε γεμίσει σε μεγάλο βαθμό, γιατί ήταν έτσι ένα στοίχημα, και ότι μας κάλεσαν να το παρουσιάσουμε ξανά αργότερα, μέσα στον Απρίλιο-Μάιο, οπότε είμαστε χαρούμενοι για αυτή την ευκαιρία. Να ρωτήσω, αυτό είναι, δεν ξέρω αν είναι κάτι διαφορετικό, εδώ είμαι λιγάκι μπερδεμένη, το 9 και 1 παραστάσεις, αυτό είναι κάτι άλλο? Με όχι, είναι κάτι άλλο. Είναι το, δεν είναι, okay, γιατί νόμιζα, το είδα σε εσάς και νόμιζα ότι είχε κάποια σύνδεση με αυτό. Αυτό που είπατε για τα παιδάκια, και το έχω παρατηρήσει και εγώ στην Κύπρο και χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί παλαιότερα δεν το βλέπαμε αυτό στην Κύπρο. Μπορούσε να πάμε σε άλλες χώρες ή στην European, δηλαδή να πάμε Πράγα, να πάμε Σλοβάκια, να πάμε, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη μουσική και από παιδιά, όπως και με το χορό, ναι. Εκεί. Και έβλεπα μικρά παιδιά να πηγαίνουν να βλέπουν συμφωνικές ορχήστρες, γιατί είχε να παρευρεθώ κι εγώ. Και έλεγα, κοίταξε εδώ, τα μικρά παιδάκια και κάθονται εκεί φρόνημα και παρακολουθούν τη συναυλία. Ακριβώς. Ή έβλεπα 13-14 χρόνια να πηγαίνουν μόνοι για να παρακολουθήσουν όπερα ή τέτοιες συμφωνικές ορχήστρες. Και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Τώρα αρχίζουμε να το βλέπουμε και στην Κύπρο. Αυτό. Και είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Ναι. Αρχίζουμε και να προσθέσω σε αυτό ότι βλέπουμε αρκετούς γονείς να συνειδητοποιούν τη δύναμη και τη σημασία της μουσικής από τα πρώτα στάδια της ζωής του παιδιού. Θυμάμαι όταν είχα πάει στην Αμερική για σπουδές για το διδακτορικό το 1997, είχα δει για πρώτη φορά μαθήματα μουσικής προπαιδείας με έγκυες γυναίκες. Και τότε δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο στην Κύπρο και λέω, καλά τώρα αυτό, γιατί να, τι προσφέρει. Μετά, με την επαφή που είχα με την καθηγήτρια μου, η οποία η έρευνα της εστίαζε σε αυτό το πεδίο, και διαβάζοντας μέσα από κάποια μαθήματα που πήρα και εγώ, σεμινάρια, συνειδητοποίησα πόσο όντως σημαντική είναι η μουσική καλλιέργεια, να πω η ακουστική καλλιέργεια, και ξέρουμε ότι η πρώτη αίσθηση που αναπτύσσεται ακόμα πριν γεννηθούμε είναι η ακοή. Ενώ είμαστε ακόμα ως έμβριο, στον 7ο μήνα νομίζω, αναπτύσσεται η ακοή, και έτσι βλέπουμε πλέον και στην Κύπρο πολλές οικογένειες που παίρνουν τα παιδιά τους ηλικίας 1, 2, 3 χρονών σε μαθήματα μουσικής προπαιδείας, στα οποία ο στόχος δεν είναι φυσικά να γίνουν μουσικοί, αλλά είναι να ακούνε διαφορετικά είδη μουσικής, να τραγουδούν, να χορεύουν, να χτυπούν ρυθμό, να γνωρίσουν διάφορα όργανα, και μέσα από αυτή την εμπειρία να αγαπήσουν τη μουσική και ως έφηβοι και ως ενήλικες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε ότι πλέον αναπτύσσεται και αυτός ο τομέας όλο και περισσότερο στην Κύπρο. Έτσι, πάρα πολύ σωστά. Να ρωτήσω μία ερώτηση πριν μας πείτε για το επόμενο σχέδιο, γιατί τελειώνει και ο χρόνος σε λίγο, σε 5 λεπτά. Αυτά τα σεμινάρια που βλέπω ότι κάνετε κοινοποιήσεις του Πανεπιστημίου, για μουσικά σεμινάρια, είναι για τους φοιτητές μόνο ή μπορεί να παρευρεθεί όποιος θέλει? Όχι, πολύ καλή η ερώτησή σας, η επισήμανση. Έχουμε ένα τέτοιο σεμινάριο
προσεχώς με μια καθηγήτρια από το Λονδίνο, από την Αγγλία, που εξειδικεύεται στην παιδαγωγική του πιάνου. Τα πανεπιστήμια είναι ένας χώρος μόρφωσης και καλλιέργειας και είναι ανοιχτά στην κοινωνία. Όλες οι εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρο στο πανεπιστήμιο είναι ανοιχτές για το κοινό. Τώρα, κάποιες αν μπορεί να είναι δωρεάν για τους φοιτητές του πανεπιστημίου και με ένα μικρό κόμιστρο για μη φοιτητές. Γιατί πρέπει να καλυφθούν τα έξοδα, τα αεροπορικά, η διαμονή, η αμοιβή κλπ. Αλλά είναι όλες οι εκδηλώσεις μας ανοιχτές προς όλους, κάθε ενδιαφερόμενο. Και έτσι και εμείς πάντα θέλουμε να συνεργαζόμαστε με άλλους φορείς. Τώρα, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση συνεργαζόμαστε με το Σύνδεσμο Δίων Κύπρου, οπότε είναι ανοιχτή η εκδήλωση, το σεμινάριο για καθηγητές μουσικής στα οδεία, στα σχολεία, φοιτητές και οποιονδήποτε άλλον ενδιαφέρεται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που το διευκρινίσατε αυτό, γιατί πολλοί κόσμος θα νόμιζε ότι είναι μόνο δηλαδή αυτούς που σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο και είναι φοιτητές μουσικής. Αλλά είναι ωραίο να μπορεί να παρευρεθεί και άλλος κόσμος. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι μουσικός, αλλά θα ήθελα να μάθω κάτι περισσότερο. Είναι ωραίο, θα με ευχαριστούσε, παράδειγμα, δηλαδή όπως πολλοί κόσμος. Και οι διαλέξεις και οι συναυλίες είναι ανοιχτές. Απλώς, όπως ανάφερα, κάποια μπορεί να έχουν ένα ελάχιστο κόστος συμμετοχής. Ναι. Λοιπόν, τα επόμενα, έχουμε 2 λεπτά μόνο να μας πείτε τι, γιατί για τα μετά-μετά θα σας ξανακαλέσω να μας τα πείτε. Γι' αυτό πέστε μου τι έρχεται ακριβώς μετά. Να αναφέρω. Να αναφέρω ότι πριν τη συναυλία του 11 του Φεβράρι είχαμε με ένα κουαρτέτο σαξοφώνων που συμμετέχω, το Όσμωσης, κουαρτέτο σαξοφώνων Όσμωσης, είχαμε πάει στην Αθήνα για ηχογράφηση 2 σπουδαίων έργων του Έλληνα συνθέτη του Γιώργου Κουμεντάκη και είχαμε πάει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κάναμε την ηχογράφηση, τώρα είμαστε στη φάση του editing. Και ευελπιστούμε ότι μέσα στη χρονιά ίσως θα βγει και ο δίσκος. Έχουμε ακόμα κάποια κομμάτια να ηχογραφήσουμε. Είναι 2 κουαρτέτα, ένα κομμάτι για σόλο σαξόφωνο και ακόμα ένα. Οπότε αυτό είναι στα άμεσα σχέδια. Έχουμε επίσης προσκληθεί να παρουσιαστούμε με τη Συμφωνική Μπάντα σε ένα φεστιβάλ στο Ρέθυμνο της Κρήτης τον Ιούλιο. Προγραμματίζουμε και κάποιες συναυλίες στην Κύπρο με το κουαρτέτο και με το τρίο, σεμινάρια, συνέδρια στα οποία συμμετέχουμε τον Ιούλιο πολύ πιθανόν στο Ελσίνκι της Φιλανδίας και είμαι σίγουρος και ότι θα εμφανιστούν και διάφορα άλλα εκεί που δεν το περιμένουμε. Και εγώ είμαι σίγουρη γιατί βλέπω, σας παρακολουθώ και βλέπω ότι δεν σταματάτε καθόλου. Λοιπόν, και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Κύριε Μυράλη, θα πρέπει να κλείσουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Εγώ ευχαριστώ. Και ελπίζουμε να σας έχουμε ξανά και στο Λονδίνο κάποια στιγμή. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Αν όχι, θα σας ψάχνουμε όταν ερχόμαστε στην Κύπρο. Θα είναι χαρά μας, θα είναι να σας ζούμε και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και εύχομαι καλή συνέχεια. Να είστε σε εσάς καλά. Και τους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εμείς θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα με ένα καινούριο φιλοξενούμενο. Καλό σας βράδυ.